φίλε μου Γρηγόρη. Έλα ρε Αυγολέ μου, ρε, πού είσαι ρε φιλαράκι μου. Ακούς. Σε ακούω, ναι. Κάποτε ήμασταν υπερήφανοι για 300 Λεωνίδα. Τώρα έχουμε 300 λαμόγια στη Βουλή. Αφού είπε ο τραπεζικός για τον Παπινιώτη. Ο Παπινιώτη μου τον έκανε, τον έβαλε στην Ακαδημία Αθηνών, Νέα Δημοκρατία, ούτε μιλάει ούτε λαλάει. Άκου Ακαδημία Αθηνών. Πρόεδρος, ξέρεις ποιος είναι πρόεδρος, ο Παπαδήμος, αυτό το πρόεδρο παιδί, το κολυτάρι του Σαμαρά. Αντιπρόεδρος, ένας ζερεφός, ένας κυματολόγος. Συν με τον Παπινιώτη, πού να πάει μπροστά η Ελλάδα, ρε, εσύ, Γρηγόρη, μπορεί να μου πεις. Πώς θα πάει, για. Πώς και μιλάς. Ακριβώς. Αυτή είναι η Ακαδημία Αθηνών. Πού είναι ρε, η ακαδημαϊκή παλιά, ρε. Χθες ήταν και η μέρα, ακόμη μέρα της πίσης. Πού να την πείτε, πού να την πεζογράφει. Πού να αυτά τα τεράστια μυαλά. Έχουμε τώρα αυτούς στην Ακαδημία Αθηνών. Ήμαρτον ρε Γρηγόρη. Ήμαρτον. Και άμα δεις όλα τα αγάλματα και τα Σκόπια είναι που βρίσκουνε και τα μετσάνσκαπες είναι γραμμένα όλα, γράφουν ελληνικές λέξεις. Ελληνικά γράμματα, δεν υπάρχει κανένα μακεδονικό, το μακεδονικό δικό τους. Πώς έγινε να είναι μακεδονικό, δεν μπορώ να το καταλάβω. Προδώσανε δύο φορές τη Μακεδονία. Όσο για την άλλη την Ποτάουα, τον Πολάκη, αυτός πρέπει να έχει το μουστάκι, αφαιρετέ. Δεν είναι δυνατόν, άκου να ζητήσει γνώμη. Σε 9.000 το μήνα, 8, ξέρεις την ώρα Γρηγόρη. Για ασυλία, γιατί να τα χάσουμε. Έτσι δεν πάει. Έτσι πάει, φίλε μου, έτσι πάει. Όλοι αυτοί οι μάγκες, κρίμα να πούμε που ντρόπιζα τους κριτικούς. Κρίμα για όλη την Κρήτη που έχουν αυτόν τον Πολάκη. Αν είναι δυνατόν, αυτού τα λέει και μερσιμπόκου. Γεια σου, Αυγολέ μου, ρε φιλαράκι μου, γεια σου.